Πάμε λέτε να δούμε και τα επιμέρους επιχειρηματικά, τα οποία έχεις ετοιμάσει με το ρεπορτάζ σου και να τα δούμε εν συντομία, ξεκινώντας από την Intralot, η οποία εμφανίζει υψηλότερα κέρδη, οριακή μείωση των εσόδων και μείωση του δανεισμού. Ναι, έχουμε υψηλότερα κέρδη για την Intralot. Έχουμε μια πολύ μικρή μείωση των εσόδων, γύρω στο μείον 0,1%, και έχουμε και μια σημαντική μείωση του δανεισμού. Ήταν ένας από τους στόχους προκειμένου η εταιρεία να πετύχει τη χρηματοοικονομική της βελτίωση, αλλά και την οικονομική, να βελτιώσει συνολικά την οικονομική της εικόνα. Το πιο βασικό από όλα αυτή τη στιγμή για την Intralot, το μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία, όπως διατυπώθηκε και από τον πρόεδρο του ομίλου, τον κύριο Σοκράτη Κόκαλη, είναι τα επόμενα συμβόλαια που θέλει να πετύχει, ειδικά στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε επίσης ότι ήδη η εταιρεία ανανεώνει υπάρχοντα συμβόλαια. Το πρώτο δείγμα γραφής το είδαμε πριν από λίγες ημέρες με την ανανέωση συμβολέων, μεγάλων και σημαντικών συμβολέων, μακροπρόθεσμα, στην Ολλανδία, αλλά επίσης και στην Ιρλανδία. Και αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τις οικονομικές επιδόσεις της συγκεκριμένης εταιρείας στο επόμενο εξάμηνο του 2024.